Ξανά η γένεια, με μια έκθεση που έχει μια ξεχωριστή σημασία. Μια έκθεση που προσπαθεί να κοιτάξει από προς τα πίσω για να καταλάβει το τώρα και να υποψιαστεί το τι θα συμβεί αργότερα. Μια έκθεση που ουσιαστικά αναπαριστά τμηματικά, ίσως αποσπασματικά, τον επομό μιας ομάδας ανθρώπων χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ξεριζώθηκαν, ήρθαν εδώ όπως ήρθαν και απλώσαν τις ρίζες τους. Βρεθήκαν εδώ με άλλους ξεριζωμένους και φτιάξαν μια φλόρα του Μεσοπολέμου που ήταν μια μαγική πόλη. Μια μαγική πόλη που είχε να κάνει με δυναμική, έκανε πράγματα. Αναφέρομαι λοιπόν στους Μικρασιάτες που ήρθανε και με τα 100 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα του 22, η επέτειος αυτή, η ημέρα μνήμης, παίρνει μορφή με αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Μικρασιατών Φλόρινας. Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια που στήριξε αυτή την προσπάθεια. Και σε αυτή, σε αυτό το σημείο, ο λόγος στον κύριο Βόσμο. Νομίζω ότι ο Ανδρέας τα είπε σχεδόν όλα. Βρισκόμαστε σε ένα κτίριο αυτή τη στιγμή που έχει πολυεπίπεδη δραστηριότητα από κάτω, τον όροφο, ας το πούμε και στο δεύτερο όροφο. Οι φλωρινιώτες εκθέτουν και γιορτινά, αλλά και για τη μνήμη. Και η έκθεση του σημερινή είναι μια έκθεση μνήμη. Βγήκαν από σεντούκια, βγήκαν από φωτογραφικά άλμπουμ, τεκμήρια για το πώς συμπατριώτες μας τώρα, αλλά ήρθαν από έναν άλλο τόπο διωγμένοι. Βρήκανε φιλόξενη γη εδώ, από τους γηγενείς, αλλά και από άλλους που είχαν έρθει από άλλους τόπους. Και εκείνη εκμήρια. Και δημιούργησα μια ωραία κοινωνία. Μια κοινωνία που και σήμερα εμείς την απολαμβάνουμε. Τα θετικά και με τα αρνητικά. Αλλά πρέπει πάντα αυτές τις εκδηλώσεις να τις έχουμε. Γιατί η μνήμη μας παραδειγματίζει και μας δείχνει επίσης και τον δρόμο που πρέπει να πορευτούμε. Εύχομαι καλή συνέχεια. Εύχομαι όλοι οι φλωρινιώτες να περάσουν, να επισκεφτούν και να δουν αυτή τη μνήμη. Να φέρουν στο μυαλό τους και άλλες παραστάσεις και πολύ περισσότερο να συνδράμουν σε ανάλογες προσπάθειες που θα γίνουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Είμαι η κυρία Φουδούλη, αντιδήμαρχος στο Δήμο Φλόρινας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Και πια η Δεσπίνα σας, η κυρία Δανειλίδη. Καλησπέρα σας και από μένα. Εκ μέρους του Συλλόγου Κοιταχιατών Μικρασιατών Φλόρινας, σας καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σωτήριο Βόσδο, την αντιδήμαρχο, την κυρία Σοφία Φουδούλη, και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Νότα. Και τον κύριο Λιάκη. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Λοιπόν, εν ώψη των 100 χρόνων εθνικής μνήμης από τη μικρασιατική καταστροφή, αποφασίσαμε να προβούμε σε μία έκθεση με φωτογραφίες από τους παππούδες μας, πρόσφυγες που ήρθαν από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας και εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη της Φλόρινας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήριο Βόσδου για τη συνδιοργάνωση αυτής της έκθεσης. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για τη φιλοξενία του να εκθέσουμε τις φωτογραφίες. Την κυρία Χρυσούλα Βοσκοπούλου, η οποία επιμελήθηκε την διοργάνωση της έκθεσης αυτής, καθώς επίσης διέθεσε και φωτογραφικό υλικό. Τέλος, ευχαριστούμε τα μέλη του Συλλόγου μας που με προθυμία μας προσέφεραν φωτογραφίες των προγόνων τους με διάφορες δραστηριότητες που ασχολήθηκαν όταν εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Φλόρινας. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε προβολή της ταινίας «Μύρνη μου αγαπημένη» σε συνεργασία με τη Λέσχη Πολιτισμού Φλόρινας. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία. Παρακαλώ την κυρία Βοσκοπούλου να μας πει δύο κουβέντες για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, αγαπημένοι φίλοι. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση που γίνεται για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από την δραματική για τη Μικρά Ασία χρονιά του 1922,
με αρχιακό και φωτογραφικό υλικό των μικρασιατών της Φλόρινας. Ήθελα να ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία τον Σύλλογο Κιουταχιωτών Μικρασιατών και για τη συνεργασία μας που ήταν πάρα πολύ καλή, για την υλοποίηση αυτής της επιδιακής δράσης που μας φέρνει μνήμες μικρασίας στη Φλόρινα. Το υλικό της έκθεσης περιλαμβάνει. Στην πρώτη ενότητα θα δείτε ψηφιοποιημένο φωτογραφικό αρχιακό υλικό εγγράφων όπως το πρώτο καταστατικό του Συλλόγου 1925 και πιστοποιητικά γέννησης που έφεραν η πρώτη γενιά των προσφύγων, έχει ενδιαφέρον να δείτε ότι είναι σε Οθωμανική γραφή. Πολύ παλιά έγγραφα που τα έφεραν από τα σεντούκια τους, όπως είπε και ο κύριος Βόσδου, για να τιμήσουν αυτή τη δράση μας. Ένα πολύ σημαντικό έκθεμα που εκτίθεται για πρώτη φορά είναι ο εκλογικός κατάλογος Πόλεως Φλωρίνης που συντάχθηκε το 1928 για τις εκλογές που έγιναν εκείνη τη χρονιά. Περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των εκλογέων ανδρών, κάτοικοι της πόλης που ήταν άνω των 21 χρόνων, οι οποίοι εγγράφηκαν κατά συνοικία και με βάση την καταγωγή τους εμφανίζονται ως Μικρασιάτες, Πόντιοι, Θρακιώτες, 402 ονόματα εγγεγραμμένων σε σύνολο 1.500 περίπου εκλογέων. Από αυτόν τον κατάλογο μπορείτε να καταλάβετε και το ποσοστό των Μικρασιατών προσφύγων της πόλης, που ήταν περίπου το 25% του πληθυσμού εκείνη την περίοδο. Στη δεύτερη ενότητα θα δείτε οικογενειακές φωτογραφίες. Έχει ενδιαφέρον κάποια πορτρέτα πολύ συγκινητικά των πρώτων Μικρασιατών που ήρθαν στην πόλη μας και ψηφιοποιημένες φωτογραφίες από εκδρομές, γιορτές, προσφύγων γύρω από την πόλη. Η τρίτη ενότητα έχει ένα αφιέρωμα στα επαγγέλματα που έφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην πόλη μας και συνέβαλαν στο πολιτισμικό κεφάλαιο της περιοχής μας. Συγκεκριμένα εκτίθενται ένα αυθεντικό χαλί από την Κιουτάχια, φερμένο από τις πατρίδες, μας το προσέφερε για την έκθεση η οικογένεια της κυρίας Σκέτης Ιορδανίδου Κοφίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, ίσως γνωρίζετε ότι η οικογένεια Παπαδοπούλου ήταν πολύ γνωστή στην περιοχή, γιατί λειτουργούσε μία βιοτεχνία, το εργοστάσιο χαλιών, που στο Μεσοπόλεμο απασχολούσε πολλές υφάντριες της περιοχής. Θα δείτε και δύο αυθεντικές φωτογραφίες των υφαντριών του εργοστασίου αυτού και κάποια μικρά αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για την ύφεση. Επίσης, η οικογένεια του κυρίου Ζαχαρόπουλου, γνωστού υποδηματοποιού, μας παραχώρησε την εραπτομηχανή που έφερε ο παππούς, ο Γιώργιος Ζαχαρόπουλος, το 1922 μαζί με άλλα εργαλεία υποδηματοποιίας, καθώς και την πρώτη πινακίδα του καταστήματος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι η πινακίδα έγραφε η Φιλία και ήταν ενδεικτικό για τη φιλία που δημιουργήθηκε τα επόμενα χρόνια από όλους τους πελάτες. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εγγονό, αγαπητό φίλο Γιώργο Ζαχαρόπουλο, για τα εκθέματα που διέθεσε. Τέλος, η μικρασιατική ζαχαροπλαστική είχε ονοματεπώνυμο στην πόλη μας, η οικογένεια Κουγιουμτζόγλου. Μας διέθεσαν πολύ σημαντικά σκεύη που χρησιμοποιούνταν για τις υπέροχες γεύσεις που απολαύσαμε πολύ για πολλά χρόνια και διάφορα εργαλεία και την πινακίδα φυσικά από την οικογένεια που μας προσφέρει για την έκθεση η οικογένεια του Αντώνη και Σάββα Κουγιουμτζόγλου, που είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μικρασιατών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές ευχαριστίες λοιπόν στις οικογένειες που διέθεσαν υλικό για την έκθεση αυτή. Αναφέρω την οικογένεια της Δέσποινας Γεβρέκη Τοσουνίδου, της κυρίας Κέτης Ιορδανίδου Κοφίδου, της κυρίας Χρυσούλα και Βάσο Βογδανίδου, την κυρία Σύση Κοφίδου, Μέρη Δανιλίδου, την κυρία Κέτη Βακάλη, τους κυρίους Νίκο Κυπουρόπουλο, Γιώργο Βελιάνη, Γιώργο Ζαχαρόπουλο, Σάββα Κουγιουμτζόγλου και Θέμη Αναγνωστόπουλο, που μας διέθεσε κάποια κεραμικά που θα δείτε στην αίθουσα με τα επαγγέλματα. Ευχαριστώ για την περιφέρεια, φυσικά, τον Αντιπεριφερειάρχη για την υλική και ηθική υποστήριξη όλων των δράσεων και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που βοηθάει πάντα και στηρίζει τις εκθέσεις και τις δράσεις μας. Ελπίζουμε να χαρείτε την έκθεσή μας. Σας περιμένουμε και στις άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα από το Σύλλογο για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από το 1922. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γενιά που έζησε το χαμό έφυγε, τουλάχιστον περισσότερο. Οι επόμενες γενιές οφείλουμε να μάθουμε την ιστορία
να θυμόμαστε τις διηγήσεις και να κρίνουμε αθώους και φταίχτες. Μικρά Ασία 1922. Και ο ελληνισμός ξεριζώνεται, σφαγιάζεται, εξανδραποδίδεται. Ελλάδα του 2022 έχει τουλάχιστον την υποχρέωση να μην ξεχάσει. Ήρθα στην Ελλάδα με 1000 βάσανα και φέρανε μαζί τους την πίστη τους και τον πολιτισμό τους. Μαρτυρίες πολλές για το τι τράβηξαν αρχινάπη. Γονείς, παππούδες, τους υποχρέωνουν να δουν τους βιασμούς των παιδιών τους και των γυναικών τους. Γυναίκες, για να μην τροπιαστούν από τους Τούρκους, πέφτανε στη θάλασσα μαζί με τα παιδιά τους. Είχα την τύχη κι εγώ να γεννηθώ και να μεγαλώσω σε μια οικογένεια προσφύγων. Σαν παραμύθι μας έλεγαν ιστορίες για το πώς ζούσαν εκεί, για το τι τράβηξαν για να έρθουν εδώ. Η ιστορία της γιαγιάς μου, της Δέσποινας Παπαδοπούλου, ξεκινάει κάπου στην Κουτάχια. Τους άντρες εκείνη την εποχή, όσοι ήταν νέοι, τους παίρνανε και τους στέλνανε εξορία. Είχε μείνει η γιαγιά μου με τη μάνα της και με την 5χρονη αδερφή της. Μία μέρα του Αυγούστου τους ειδοποιούν ότι πρέπει να φύγουν από την Κουτάχια γιατί θα τους φάξουν οι Τούρκοι. Τρέχει να ειδοποιήσει το πεθαρικά της, μαζέψτε τα γρήγορα λέει, γιατί θα μας φάξουν οι Τούρκοι. Αυτοί θέλανε λέει να ράψουν τα χρυσά που είχαν στα ρούχα τους. Δεν πρόλαβαν να φύγουν, τους φάξαν όλους οι Τούρκοι. Η γιαγιά μου μαζί με τη μάνα της και την 5χρονη αδερφή της ξεκινήσαν ένα οδηπορικό από την Κουτάχια μέχρι τα Μουδανιά με τα πόδια. Εποχίες πολλές. Πείνα, δίψα. Αφού μας έλεγε είναι με νερό από τα σημάδια που αφήνανε τα ζώα στο χώμα και όταν έβριχε εκεί εμάζευε νερό, πήγαινε από εκεί νερό. Κάποια στιγμή είδαν από μακριά τη θάλασσα και είδανε τον αφρό της θάλασσας και νομίζει ότι είναι ψάρια. Η πείνα τους ήταν τόσο μεγάλη. Και έλεγε ένας, εγώ είχα ένα πτήρα. Έλεγε άλλος, εγώ θα μαζέψω ξύλα. Και όταν φτάσανε εκεί, είδανε τα κύματα της θάλασσας. Τους περίμενε ένα καράβι εκεί, τους πήρε και τους πήγε σε ένα νησί Κεμνή, ένα νησάκι κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τους πήρε ένα άλλο καράβι και τους πήγε στη Θεσσαλονίκη. Το τι αντιμετώπισαν εκεί, νομίζω όλοι το ξέρετε. Τουρκόσπορος τους ανεβάζανε. Πολλά, πάρα πολλά. Κάποια στιγμή θα λέει ένας ψηλός παπάς και μας είπε «Στην Φλόρινα δίνουν σπίτια, κουβέρτες, ελάτε εκεί». Και έτσι τρεις γυναίκες ξεκινήσανε μόνες τους και ήρθαν εδώ στη Φλόρινα. Το μέρος τους άρεσε γιατί λέει εμείς είναι η Κουτάχια. Έτσι ήταν η Κουτάχια, γύρω-γύρω βουνά και στη μέση πόλη. Και το νερό λέει τέτοιες, ήταν η ίδια με τις Κουτάχιες. Τώρα τρεις γυναίκες μόνες, τι θα κάνουν. Πούλησε η γιαγιά μου 2 πεντόλιρα που είχε, έφτιαξε ένα εργαλείο, πήρε μαλλιά, έκανε ένα χαλί και φώναξε ένα τελάλι, πούλησε το χαλί. Με τα λεφτά έκανε δεύτερο και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε και έκανε ένα εργοστάσιο. Μέχρι να έρθει ο παππούς μου από την εξορία, είχε ήδη φτιάξει ένα εργοστάσιο. Κάπως έτσι έμειναν εκεί, κάνανε το εργοστάσιο αυτό. Δούλεψαν πολλές γυναίκες από την Μικρά Ασία. Λοιπόν, η μικρασιατική καταστροφή είναι πιο τραγική στιγμή για τον ελληνισμό. Γι' αυτό και εμείς οι απόγονοι των ανθρώπων αυτών δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Αυτή η έκθεση και άλλες που θα ακολουθήσουν ας είναι αντίσταση κατά της μνήμης. Και κάτι άλλο, υπάρχει ένα καπελάκι εκεί μέσα. Είμαστε στα Γιάννενα με τον σύζυγό μου και συζητούσαμε για την έκθεση. Και δίπλα στο παρκάκι καθόταν ένας παππούς, ο κύριος Γιάννης. Μου λέει τι έκθεση, να λέω θα πάμε στη Φλόρινα να κάνουμε η μικρασιά της μια έκθεση. Λέει έχω ένα καπελάκι λέει. Τα παιδιά μου δεν το θέλουν. Το έφερε η μαμά μου από την Τουρκία. Όταν τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι, μπήκε σε μια εκκλησία μέσα και το βρήκε αυτό με το μένο, το πήρε. Το όπλαινε, λέει, το έφτιαξε και με αυτό, λέει, βάφτισε την αδερφή μου που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε, λέει, πάρτε το και μου το δίνετε ύστερα. Θέλαμε να μάθουμε το επίθετο. Παίρνω τον νοικοκυρά της κόρης μου για να μάθω το επίθετο του κ. Γιάννη. Ο κ. Γιάννης πέθανε. Και έχει μείνει άγνωστο ποιος είναι αυτός ο κύριος Γιάννης που μας έδωσε αυτό το καπελάκι. Και θα μείνει το καπελάκι στο σύζυγο. Ευχαριστούμε πολύ.